Όπως είναι επόμενο, θύελλα διαμαρτυριών έχει ξεσπάσει στη Γερμανία για ανεπάρκεια του κράτους στην πρόληψη της βιβλικής καταστροφής. Ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι μαζί μας με λεπτομέρειες. Παντελή. Καλησπέρα, Γιάννη. Να πούμε ότι σήμερα τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στον επαρχιακό δρόμο Β235, τα οποία ήταν σκεπασμένα με τα νερά. Εκεί προσπάθησαν και βέβαια εκεί ανακάλυψαν και πάρα πολλούς νεκρούς. Οδηγοί οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην πλημμύρα και έχασαν εκεί τη ζωή τους μέσα στα αυτοκίνητά τους χωρίς μπορούν να αντιδράσουν. Αυτό έγινε και σε πάρα πολλά χωριά και πόλεις, καθώς η πλημμύρα, η βροχή ήρθε πολύ ξαφνικά το βράδυ, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τους έπιασε πραγματικά στον ύπνο. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και τώρα λένε ότι η πολιτική προστασία εδώ στη Γερμανία δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε, δεν φτάσανε τα SMS την κατάλληλη στιγμή ώστε να προειδοποιηθεί σε μεγάλο μέρος ο πληθυσμός, δεν ήχησαν οι σιρήνες. Η πολιτική προστασία λέει ότι αυτό έγινε σε πολλά μέρη, σε άλλα όμως δεν έγινε. Να πούμε ότι πρόκειται για μία έκταση περίπου ίση με την Ελλάδα. Πάντως είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Το υποτίθεται καλύτερα οργανωμένο ευρωπαϊκό κράτος κατέρευσε μπροστά σε αυτό το ισχυρό φυσικό φαινόμενο. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν πραγματικά ισχυρό. Φαίνεται ότι τους έπιασε στον ύπνο και πραγματικά οι περισσότεροι άνθρωποι, Γιάννη, έχασαν τη ζωή τους πραγματικά στον ύπνο τους.